ευθύνης από όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα, όλη αυτή την αλλίωση που έχουμε πάθει. Ο καθένας μας πρέπει να αντιστέκεται, να μην συμβιβάζεται με την αμαρτία. Βλέπω σήμερα πολλούς χριστιανούς, συμβιβάζονται πολύ εύκολα. Έλα μωρέ, και τι έγινε τώρα, και τι έγινε, αν έχει, επί παραδείγματι και θέλω να το πω τώρα, αν έχει ο ανάδοχος πολιτικό γάμο, έλα μωρέ, και τι έγινε τώρα, αν είναι προτεστάντης, σε έναν Θεό πιστεύω. Τι έγινε τώρα και αν αυτός είναι μουσουλμάνος και αν εκείνος είναι βουδιστής. Σε έναν Θεό πιστεύουμε. Και υπάρχει αυτή η αλλίωση. Δεν έχω καμία σχέση με κανέναν. Ως συνάνθρωπό μου τον σέβομαι. Είναι εικόνα του Θεού. Δεν έχω όμως καμία σχέση με όλα αυτά που πιστεύει αυτός, με την δική μου πίστη στον αληθινό Θεό. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε. Ο προφήτης Ηλίας αυτό το μήνυμα μας δίνει κάθε χρόνο. Να μη συμβιβαζόμαστε με όλα αυτά που έρχονται απ' έξω. Να σταθούμε στέρεοι στην πίστη μας και η ζωή μας να είναι τέτοια ώστε να αρέσει στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Για να μπορούμε να σταθούμε στην προσευχή μας άξιοι και σωστοί. Για να μπορέσουμε να εισακουόμαστε από τον Θεό, τον Πατέρα μας, από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε λοιπόν ευθύνη και ο προφήτης Ηλίας αυτό σήμερα μας διδάσκει. Να σταθούμε ζηλωτές της πίστεώς μας, όλων αυτών των ιερών παραδόσεων που έχουμε, για να μπορέσουμε να σταθούμε σαν λαός και σαν έθνος. Είναι πολύ μικροί όλοι αυτοί που θέλουν να αλώσουν τον τόπο μας και την ιστορία μας. Είναι πάρα πολύ μικρή η πίστη μας στα ιδανικά μας και η πίστη μας στον αληθινό Θεό είναι πολύ ισχυρή, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Κι αν ο Θεός βλέπει έναν λαό που τον αγαπάει και είναι αφοσιωμένος σε αυτόν, τότε αυτός ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του, όπως δεν εγκατέλειψε και τον προφήτη του. Δεν τον βλέπετε, είναι πάνω στο βουνό, κυνηγημένος. Και ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, αλλά του έστειλε κοράκι και τον τρέφει. Να μην απιστούμε, αδελφοί. Έχουμε Θεόν ισχυρών, έχουμε Θεόν δυνατών. Κι αν έρχονται απ' έξω πόλεμοι και απειλές, εμείς δεν πρέπει να φοβούμεθα, διότι έχουμε τον Θεό. Και λέει πολύ ωραία ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Το ψάλλουμε και στο απόδειπνο. Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Να το μάθετε πολύ καλά εσείς οι απ' έξω, ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Εύχομαι ο προφήτης Ηλίας να δίνει δύναμη, να ενισχύει την πίστη μας στον Θεό, να ενισχύει την πίστη μας στον Θεό και να μην την αραιώνουμε την πίστη μας, γιατί δεν θα έχει δύναμη, δεν θα έχει ισχύ. Και να μένουμε σε αυτά που οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν. Γιατί από αυτά έχει σήμερα ανάγκη ο κόσμος. Εμείς καλούμαστε σήμερα να δίνουμε το φως μέσα σε έναν λαό, ο οποίος μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος πορεύεται στο σκοτάδι και θέλει να προβάλλεται ως προοδευτικός. Ενώ βλέπετε αυτή η πρόοδος εντός εισαγωγικών που οδήγησε τον κόσμο, που οδήγησε τον λαό. Ο προφήτης Ηλίας να μας κάνει και εμάς ζηλωτάς της πίστεώς μας, να πορευόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον τραχή και δύσκολο. Αμήν.